Πώς οδηγούσε το ταχύπλο πύραυλο αυτός ο 77χρονος που υποβαστάζεται στα δικαστήρια Πειραιά λόγω προβλημάτων υγείας? Ο ίδιος, σύμφωνα με το υπόμνημά του, λέει ότι πάσχει από πολύ σοβαρά χρόνια νοσήματα που δεν του επιτρέπουν να επιβιώσει σε περίπτωση που κλειστεί στη φυλακή. Ακούστε τι υποστηρίζει ο ίδιος για τα προβλήματα που έχει εδώ και 3 χρόνια. Πάσχω από σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, αρτηριακή υπέρταση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Λαμβάνω χρονίως φαρμακευτική αγωγή και χρησιμοποιώ μηχάνημα ύπνου με παράλληλη χρήση οξυγόνου σε παροχή 3 λίτρα ανά λεπτό κατά τις ώρες του ύπνου από τριετίας. Η καθημερινή χρήση των παραπάνω είναι απαραίτητη για την επιβίωσή μου. Κι όμως, υπήρξε γιατρός και μάλιστα ειδικός πνευμονολόγος που βρήκε τον συγκεκριμένο άνθρωπο που χρειάζεται μάσκα οξυγόνου καθημερινά για να ζει, Ταύρο. Να σφίζει από υγεία και να είναι ικανός να οδηγεί αυτοκίνητο και υπερσύγχρονο ταχύπλο που αναπτύσσει λυγκιώδη ταχύτητα. Δείτε το πιστοποιητικό υγείας που εκδόθηκε αφού παρουσίασε τα σοβαρότατα προβλήματα υγείας ο 77χρονος, αλλά ο γιατρός τον βρήκε ωστόσο υγιέστατο. Έτσι, ο γιατρός του έδωσε πιστοποιητικό με το οποίο ο 77χρονος δράστης ανανέωσε δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και άδεια χειριστή ταχύπλοου. Ο Α εντόπισε τον συγκεκριμένο γιατρό του, ο οποίου το ιατρείο βρίσκεται στους αμπελόκηπους. Ακούστε τον να λέει: «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι». Από ό,τι ξέρω, είσαστε ο γιατρός που δώσατε το πιστοποιητικό. Α, δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Τι εννοείτε? Δεν θυμάμαι να το έχω δώσει εγώ άδεια. Δεν το θυμάμαι, τι να σας πω για το λίγο, δεν το θυμάμαι. Πώς είναι δυνατόν από τη στιγμή που υποστηρίζει στο υπόμνημά του ότι είχε τεράστια προβλήματα υγείας να πάρει πιστοποιητικό από γιατρό? Ναι, ναι, κατάλαβα. Τι να σας πω, εγώ δεν το θυμάμαι. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος επικαλείται τεράστια προβλήματα υγείας να πάρει χαρτί γιατρού ότι είναι εντάξει? Όχι, όχι. Άμα είχε τεράστια, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει χαρτί. Όπως θα ακούσετε, ο γιατρός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έπεσε θύμα πλαστογράφησης. Καθώς, όπως μας έχει επισημάνει ήδη, απαγορεύεται ρητά να δοθεί πιστοποιητικό για ανανέωση άδειας οδήγησης και ταχύπλοου σε κάποιον με τόσο κλονισμένη υγεία. Ξέρω εγώ, μπορεί να πλαστογράψει την υπογραφή μου και τη σφραγίδα μου και να το έφτιαξε. Εσείς πρέπει να τον έχετε εξετάσει όμως για να δώσετε πιστοποιητικό, γιατρέ. Ναι, 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 το ξέρω, εντάξει. Όχι, δεν το θυμάμαι. Θα πω και στη γραμματέα μου, μήπως του το έχει γράψει η γραμματέας μου. Ο Α όχι μόνο εντόπισε τον γιατρό που υπέγραψε το πιστοποιητικό υγείας του 77χρονου, αλλά αποκαλύπτει πως ακόμη και σήμερα ο ειδικός πνευμονολόγος δέχεται να υπογράψει πιστοποιητικά υγείας υπερήλικων ετούντων ανανέωσης διπλώματος χωρίς καν να τους δει. Έχω 4 αιτήσεις για ανανέωση διπλώματος. Μπορώ να σας τις φέρω για να πάρουμε πιστοποιητικά? Ναι. Οι άνθρωποι όμως, οι πελάτες μου, είναι εκτός Αθηνών. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Θα τα φέρετε εσείς και θα φτιάξουμε. Οι δύο είναι και μεγάλη σε ηλικία. Υπάρχει πρόβλημα? Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται εσείς να τους δείτε. Δεν χρειάζεται. Το λέω γιατί είναι πάνω από, οι δύο είναι πάνω από 75 χρονών. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Θα φτιάξουμε. Για δίπλωμα δεν είναι. Για ανανέωση διπλώματος. Διπλώματος, ναι, 10 ευρώ είναι. Ναι, καλά ακούσατε. Ο συγκεκριμένος γιατρός που νωρίτερα μας είχε δηλώσει πως δεν γίνεται να δοθούν πιστοποιητικά χωρίς εξέταση, τώρα με μόλις 10 ευρώ αναλαμβάνει να δώσει και σε άλλους 75χρονους πιστοποιητικά υγείας για ανανεώσεις διπλωμάτων χωρίς καν να τους δει. Και μην ξεχνάμε, ο συγκεκριμένος γιατρός που μοιράζει, όπως ακούσατε, τα τυφλά πιστοποιητικά υγείας χωρίς καν να εξετάσει, είναι αυτός που βρήκε υγιέστατο τον 77χρονο κατηγορούμενο για την τραγωδία στην Αίγινα. Σήμερα πληροφορήθηκα ότι συνεργάτης του σταθμού σας επικοινώνησε με τον γιατρό που έχει υπογράψει την επανέκδοση της άδειας και δεν γνωρίζω και αυτό αν θα πρέπει να γίνει μια αυτεπάγγλητη επέμβαση της εισαγγελέως για αυτό το θέμα. Κανόνας ή εξαίρεση, άνθρωποι που γνωρίζουν είναι αποκαλυπτικοί. Υπάρχουν όμως γιατροί οι οποίοι δίνουν πιστοποιητικά χωρίς να δουν τους υποψήφιους για την αλλαγή του διπλώματος είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σκάφος. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που γίνονται επικίνδυνοι στη θάλασσα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό. Και ηλικιακά αλλά και λόγω έλλειψης εκπαίδευσης.